πυκνό πέπλο ομίχλης κάλυψε πολλές περιοχές του νομού Χανίων, δυσχεραίνοντας τόσο την ομαλή οδήγηση όσο και τις εναέριες μεταφορές. Πολλά ήταν τα προβλήματα, κυρίως στις αναχωρήσεις και αφήξεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης που προκλήθηκαν. Μάλιστα, λόγω του ίδιου φαινομένου που επηρέασε και την Αττική, πτήση από Μυτιλήνη προς Αθήνα κατευθύνθηκε στο Ηράκλειο. Σε πολλές περιοχές, το φαινόμενο που δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό πλήρους άπνοιας και υγρασίας ήταν έντονο, ενώ αλλού ασθενέστερο. Η ομίχλη είναι ένα καθαρά φυσικό φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει όταν έχουμε αυξημένα ποσοστά υγρασίας στην ατμόσφαιρα, και αυτό υπήρχε στο νησί μας εξαιτίας της νότιας τάσης των ανέμων τις προηγούμενες ημέρες, ενώ παράλληλα έχουμε και συνθήκες άπνοιας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, με την ψήξη η οποία γίνεται τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, να σχηματίζεται ομίχλη σε πάρα πολλές περιοχές, περιορίζοντας βέβαια την ορατότητα. Εκτιμώ όμως ότι λόγω του ότι τώρα ξεκινούν οι βοριάδες, αυτό θα περιοριστεί ενδεχόμενα σε βόρειες περιοχές του νησιού. Συγχρόνως, καιρικές συνθήκες που παραπέμπουν περισσότερο σε καλοκαίρι παρά σε φθινόπωρο επικρατούν σε όλη την Κρήτη, ενώ σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία θα είναι αυξημένες οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Γενικά, ο καιρός θα διατηρηθεί καλός και στο διάστημα και για την Κυριακή αλλά και για τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στα νότια της Κρήτης, οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για μία βουτιά στη θάλασσα. Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει ήδη αρχές Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, πολλοί ήταν εκείνοι που με αφορμή την αύξηση της θερμοκρασίας άδραξαν την ευκαιρία για κοντινές εξορμήσεις στις παραλίες της πόλης. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η θάλασσα σαν να ήταν καλοκαίρι. Τόσο πολύ μας άρεσε. Απολαμβάνομαι τη θάλασσα και το χειμώνα. Είναι ότι καλύτερο πιστεύω. Καθόλου κρύα, είναι τέλεια. Τέλεια είναι σήμερα. Και δεν φυσάει, είναι όλα τέλεια. Άτομα κάθε ηλικίας, μόνοι είτε με τις οικογένειές τους, βρέθηκαν στις παραλίες του Καρτερού για να απολαύσουν το μπάνιο τους, να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Λίγο παγωμένοι, αλλά ωραία. Να μπει σιγά σιγά, όλα καλά. Παίρνουν οικογενειακές στιγμές ή κάνουν κάποια άθληση, κάνουν μπάνιο. Παρόλη την προσωρινή καλοκαιρία, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει τις επόμενες ημέρες, θυμίζοντάς μας ότι βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του φθινοπόρου. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να επιστρέψουν σε λίγο χαμηλότερα και πιο φθινοπορεινά, θα λέγαμε, επίπεδα, προσαρμοσμένα περισσότερο στην εποχή τους.